τεχνολογία στην υγεία, εκατή, πρώην με τον Βίλ, να μας κάνει την παρουσίαση. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, κύριε Κουτά, κατάστε τις συνεργάτες από τα νοσοκομεία, έτσι νιώθουμε. Το ΕΚΑΠΤΗ, το Υπουργείο Νοσηλεύει και Τεχνολογία Υγεία, ένα δημόσιο οργανισμό εκπαιδευόμενο από το Υπουργείο Υγεία και Κοινωνική Αστική, ο ρόλο του οποίου, όπω αναφέρεται και στον τίτλο που προσφάτω άλλαξε, το παλιό ΕΚΑΠΤΗ, ασχολείται με την αξιολόγηση τη ποιότητα και τη τεχνολογία στην υγεία. Παραδοσιακά πλέον, γιατί από το 2006 ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια παραδοσιακή ενασχόληση με ζητήματα κωδικοποιήσεων στον χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Δεν θέλω να κάνω έτσι μια βαρύδου και καθέδρα παρουσίαση. Θέλω να τα πω λίγο απλά τα πράγματα όπως τα νιώθω, γιατί νομίζω ότι δεν είναι απλά. Υπάρχει μια σειρά προϋποθέσεων για να κάνεις επιτυχή προμήθεια στο νοσοκομείο. Πρέπει να αναλύσεις καλά τις απαιτήσεις σου, κωδικοποιήσεις, να έχει πληροφοριακά συστήματα, να κρατάς μητρώα προϊόντων, μητρώα προμηθευτών. Και αφού κάνεις πάρα πολλά πράγματα, να φτάνεις να παραλαμβάνεις και το σωστό προϊόν. Το προϊόν είναι εκείνο που σου υποσχέθηκε ο προμηθευτής. Αυτό το οποίο σου υποσχόμησε, το στίγμα, εκείνο για το οποίο έκανες μαζί του μια σύμβαση. Να απολογηθώ για τα αγγλικά, νόμιζα ότι διάλεξα τα αγγλικά γιατί ενδεχόμενα υπήρχαν προσεκλημένοι από έξω και έτσι. Η νομοθεσία, το κανονιστικό πλαίσιο γύρω από τον χώρο των προμηθειών και δίτων των προϊόντων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έλεγε κανείς ότι περιορίζεται σε τρεις οδηγίες που πρόκειται σύντομα να τροποποιηθούν. Περιμένουμε ένα κανονισμό. Παρακολουθήσατε πολύ από τον κ. Επιτρόπουλο προηγουμένως ότι δεν μας πιστεύουν ότι υποφέρουμε τις οδηγίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και μας τις επιβάλλουν με τη μορφή κανονισμών. Δεν περιμένει την χώρα κράτος μέλος να εναρμονιστεί και να τρέχει μια οπτική απόφαση. Δηλαδή αυτό είναι διαφορετικό από τότε. Υπάρχει νομοθεσία περί ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προμηθειών και ένα πλήθος ελληνικής νομοθεσίας για τις προμήθειες στον χώρο της υγείας. Μιλάμε για κωδικοποιήσεις. Εμείς από το 2006 σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στα βασικά, back to the basics. Παρακολουθώντας τέτοιου τύπου συζητήσεις, διαπιστώσαμε ότι ένα βασικό έλλειμμα που υπάρχει είναι ότι προσπαθούμε να χτίσουμε χωρίς να έχουμε γερά θεμέλια. Και θεωρήσαμε ότι ένα γερό θεμέλιο είναι να δημιουργήσουμε ένα μητρό για τον ηλεκτρονικό προϊόντα. Μία λίστα δηλαδή, επιτρέψτε μου την απλούστευση, αλλά νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, μία λίστα σαν εκείνη που έχει το σούπερ μάρκετ ο Βασιλόπουλος και όταν κλείνει ταμείο το βράδυ ξέρει πόσο γάλα πούλησε, πόσο χλωρίνη πούλησε και πόσο μαρμελάδα πούλησε. Γιατί δυστυχώς στο σύστημα υγείας δεν ξέρουμε πόσο γάλα αγοράσαμε, δεν ξέρουμε πόσους μαστογράφους έχουμε καταστημένους και δεν ξέρουμε πόσο μας κοστίζει η γενική έμαχος ή πόσο μας κοστίζει η χοληστερίνη στο νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι βασανίζεται πάρα πολύ κόσμο στα νοσοκομεία, με άπειρες εγκυκλίους, ο κάθε ένας που έχει ένα χαρτί και ένα στυλογράφι εγκυκλίους και τρέχουν στις περιοχές των νοσοκομείων, από την Αθήνα έτσι, από την κεντρική διοίκηση πολλές φορές διαφορετικά τώρα, και στο τέλος εικόνα δεν έχουν. Είπαμε λοιπόν, πάμε πίσω στα βασικά. Είπαμε, τι δεδομένα έχουμε σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν τοπικά συστήματα κωδικοποίησης, το κάθε νοσοκομείο έχει ένα δικό του, ένα κάποιο δικό του σύστημα κωδικοποίησης. Έχει ένα δύο ειδών. Όμως, θεωρούμε ότι ένα κεντρικό σύστημα κωδικοποιήσεων εξυπηρετεί περισσότερο γιατί μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα και μπορούμε να έχουμε στατιστικά δεδομένα. Αναπτύξαμε λοιπόν το ρυθμορέντες.gr, που είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που κρατά με κάποια χαρακτηριστικά το σύνολο των διακινούμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Είναι web-based, 24 λειτουργεί διαρκώς, υπάρχουν επίπεδα πρόσβασης, η πληροφορία είναι κωδικοποιημένη και διαθέσιμη στα νοσοκομεία. Κάπως έτσι μοιάζει η οθόνη και είμαστε στην ευτυχή θέση να πούμε ότι στις 26 Δεκάτου, που ήταν αυτή η τελευταία εικόνα, είμαστε στην
1954 έκδοση του Μητρώου, η οποία έχει 406.888 εγκυμημένα προϊόντα, πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε το σύνολο της αγοράς. Σε αυτόν τον δρόμο βοήθησαν πάρα πολλοί προμηθευτές. Για εμάς στρατηγικά οι προμηθευτές δεν ήταν ποτέ τα πυράγκα, ήταν σύμμαχοι. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Γι' αυτό πεδίχθηκε στην πράξη. Γιατί με τη βοήθεια των προμηθευτών, οι οποίοι ήταν εκείνοι που ήταν και έβαλαν πληροφορία στο σύστημα, το σύστημα έγινε το population της βάσης, όπως ο επαγγελής έλεγε τεχνικά, και φτάσαμε σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πληροφορίας, και αυτό τράβηξε το σύνολο των προμηθευτών να έρθουν να πάρουν πληροφορία στην βάση. Έχει σημασία να ψάξει κανείς να βρει γιατί κάποιοι προμηθευτές δεν έχουν πάρει πληροφορία στην βάση. Και ίσως η απάντηση θα έρθει από αυτό εδώ το σχήμα, που περίπου προσπαθεί να πει την πρόταση. Έχουμε λοιπόν ένα μητρό προϊόντα, ένα κουβά με πληροφορία, μια βάση δεδομένων με πληροφορία, με κωδικοποιημένα ιατροπαθολογικά προϊόντα, με προβλήματα, με ζητήματα, με λάθη. Ναι, υπάρχουν τέτοια συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ είμαστε να διορθώνουμε. Το μητρό ιατροπαθολογικών προϊόντων ουσιαστικά ταυτοποιεί το κάθε ένα εμπορικό προϊόν που δεν είναι ένα μοναδικό κωδικό και ταυτόχρονα το εντάσσει σε μια οικογένεια GMP, μια κατηγορία κατά GMP. Είναι μια διεθνή ονοματολογία των ιατροπαθολογικών προϊόντων, που πρακτικά είναι μια διεθνή πλέον ονοματολογία. Γιατί μια κόντρα παλιά με τις ΗΠΑ για το θέμα ονοματολογία θα κυριαρχήσει. Το FDA τον Ιούλιο του 2012 στην πρότασή του για νόμο των ΗΠΑ για το labeling των μηχανημάτων είπε ακολουθούμε την ονοματολογία GMP. Με τα προβλήματά της αυτή, αλλά είναι ένα διεθνές στάνταρ. Η λογική μας είναι ότι κάθε φορά που διακινείται ένα ιατροπαθολογικό προϊόν θα πρέπει ο προμηθευτής να γράφει τον κωδικό του στο τιμολόγιο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ένα προϊόν να διακινείται με κάποια χαρτιά. Όταν στο τιμολόγιο ο προμηθευτής γράψει και τον κωδικό που με μοναδικό τρόπο πήρε κάποια στιγμή από το ΕΚΑΤΗ και έχει εξασφαλιστεί ότι ο προμηθευτής είναι νόμιμος και ότι το προϊόν έχει σήμα, κάνει νόμιμο, νομίμως διακινείται αυτό το προϊόν. Κάθε φορά λοιπόν που μπαίνει στο νοσοκομείο ένα δελτίο αποστολής για ένα τιμολόγιο και έχει τον κωδικό ΕΚΑΤΗ, μία και μόνη εγγραφή χρειάζεται κάπου σε διαχείριση. Είτε Excel έχει αυτός, είτε SAP έχει αυτός, είτε Oracle έχει εκείνος, είτε ένα custom made σύστημα τοπικό, είτε η ΔΙΚΑ, δεν ξέρω κι εγώ, οποιοδήποτε σύστημα και αν είναι. Καταγράφει ένα κωδικό, μια ποσότητα και μια τιμή. Και σας διαβεβαιώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το κράτος να έχει εικόνα για το πόσο γάντι αγόρασε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πριν από 17 μήνες ή τον προηγούμενο μήνα, πώς κατανεμήθηκε το γάντι από την Ελλάδα και με ποια τιμή το αγόρασε αυτό το γάντι. Και τότε έχει ένα πραγματικό παρατηρητήριο τιμό και ένα διατηρητήριο τιμό. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και πλήθος άλλων αναγκών, μία από τις οποίες, όσο και αν τη θεωρούμε δευτερευούσης ή τριτερευούσης σημασίας, είναι αυτή του vigilance, δηλαδή της επαγρύπνησης έναντι διαδεδομένων περιστατικών. Υπάρχουν διεθνώς πλήθος περιστατικών που αναφέρονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι νομική μας υποχρέωση, αφενός να αναφέρουμε τα προβληματικά προϊόντα και εφετέρου να παίρνουμε μέτρα για τα προϊόντα τα οποία αναφέρθησαν από αλλού ότι είναι προβληματικά, αλλά πού να ξέρεις. Για τις 50 ανακλήσεις που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά μία, ας πούμε, ένα μόνιτορ. Πού να ξέρει κανείς αν έχει αυτό το μόνιτορ. Πού να ξέρει κανείς ότι η ανάκληση αυτής της σύρυγγας, η οποία είναι τρίπια, η οποία μπορεί να έχει ξένα σώματα, η οποία δεν αποστηρώθηκε και συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μια παρτίδα δεν πάει καλά και φεύγει μία αποστηρωμένη. Και κινείται ανά την Ευρώπη. Και βγαίνει ένα ρεπόρτ από την Πορτογαλία ή από το Βέλγιο ότι αυτό το προϊόν έχει πρόβλημα. Πού ξέρουμε αν που έχει μπει, που έχει διακινηθεί αυτό το προϊόν. Σήμερα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μάλλον μπορούμε να το ξέρουμε μόνο με την παρέμβαση του τοπικού, του εθνικού προμηθευτή. Του προμηθευτή στην χώρα. Δεν είναι πάντα εύκολο, πιστέψτε με. Τώρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Πάντα οι μεγάλοι προμηθευτές ναι, έχουν εικόνα. Όμως δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρη. Πλήθος λοιπόν παράπλευρων ωφελειών, σήμερα μιλάμε κυρίως για τα οικονομικά. Οικονομικό όφελος μέσα από την κωδικοποίηση. Το οποίο οικονομικό όφελος προκύπτει μέσα από την οικοκύρια. Μια σελίδα από τις χιλιάδες σελίδες, έλεγε ο κύριος Μάβας προηγουμένως και τα προβλήματά του με την ΕΠΗ. Ο καθένας θα μπορούσε να ξεκινάει να λέει ατέλειωτες ιστορίες προβλημάτων με την ΕΠΗ. Είπε μαζί της κάποτε το μητρό για το ιατροπαθολογικό προϊόντα, αλλά δεν ήθελε έντυπο.
πήραμε ένα καρότσι στο σούπερ μάρκετ και πόσαμε 17 κούτες, α4 κούτες, όχι πακέτα. Και έχουμε μια ωραία φωτογραφία ξεκινάει που τρώμε το καρότσι. Είναι ηλεκτρονικό, δηλαδή τη φύση του θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικό. Είπε να στείλει ένα κωδικό, γιατί αυτό πρέπει να έχετε, όχι ήθελα να πει. Μια τη ατελείωτη σελίδα λοιπόν είναι εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα προϊόν, ένα σηματοδότη μια συγκεκριμένη εταιρεία και είναι περίπου το έξοδο του συστήματό μα, αυτό που διαθέσουμε το νοσοκομείο. Με όσα είπα, δεν ισχυρίζομαι ότι καλύπτουμε τα πάντα. Εμείς τι καλύπτουμε. Καλύπτουμε με το ID100 το εμπορικό προϊόν. Καλύπτουμε, αν θέλετε, και τη γενική κατηγορία του GMP. Τι μας λείπει. Μας λείπει αυτό το ενδιάμεσο στάδιο που το λένε τεχνικά αρχείο ειδών νοσοκομείων. Το αρχείο ειδών νοσοκομείων το οποίο θα σε οδηγήσει στο να βγάλεις ένα διαγωνισμό με βάση το αρχείο ειδών. Στο να λειτουργήσει το σύστημά σου όπως λειτουργεί. Και τι κάνουμε, πρόταση. Και είναι πολύ ξεκάθαρη η πρόταση προς την πολιτική ηγεσία, προς την ΕΠΗ, προς τις κοινωνικές περιφέρειες παντού. Δεν πρέπει να αγγίξουμε καθόλου τον τρόπο λειτουργίας του ελεγχιακού δυναμικού των νοσοκομείων. Δουλεύουν στο 100% και των δυνατοτήτων. Πέρσι δεν φύγει καιρό και οφείλω να απολογηθώ στην πόλη σας. Ξέρω ότι οι στελέχοι των νοσοκομείων απέγραφαν αποθήκες κατά GMDM. Αποθήκες αναλώσιμου υλικού. Γιατί κάποιο έγραψε μια τέτοια εγκύκλιο, επειδή είχε ένα χαρτί και ένα μολύβι στα χέρια του. Είναι τραγικό. Μέχρι να απογράψει την αποθήκη και να την κωδικοποιήσει από το GMBM, η αποθήκη αυτή δεν θα υπάρχει, θα έχει αλλάξει και θα έχει καταναλώσει τα προϊόντα. Είναι τρελό. Δεν προήλθε από εμά, παρότι επειδή έπρεπε GMBM, πολλοί θεώρησαν ότι εμεί φταίμε το και βίλει. Και μα φώναζε ο κόσμο, δεν είναι έτσι. Η πρότασή μα λοιπόν είναι απλή. Από τη στιγμή που οι προμηθευτέ βοήθησαν και βοήθησαν πολύ και καταχώρησαν τα προϊόντα του. Ελέγξαμε τα προϊόντα και είναι εγκεκριμένα στο Μητρό. Έχουν 400.000 ευρώ το σύνολο της αγοράς. Και από τη στιγμή που οι προμηθευτές καταγράφουν στο πιστοποιητικό, στο τιμολόγιο τους, στο παραστατικό τους, εκείνο το κωδικό ΕΚΑΠΤΗ, η εισαγωγή αυτής της πληροφορίας στο νοσοκομείο, στη διαχείριση, αν θέλετε, στο λογιστήριο, οπουδήποτε το κάνει το κάθε νοσοκομείο, δεν μας ενδιαφέρει, και η εγγραφή μέσα στο όποιο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί το νοσοκομείο σημαίνει ταυτόχρονα την αντιστοίχησή του με ένα υφιστάμενο κωδικό νοσοκομείου. Και θυμάμαι πριν από 10 λεπτά ακούσει την κουβέντα από κάτω προς τα πάνω, παρακείτε καταγγελίδια, η γνώση είναι κάτω, αν είναι κάτω το νοσοκομείο και τα στελέχη του, υπάρχει πάρα πολύ γνώση μαζεμένη. Εάν λοιπόν βάλουμε μέσα στα νοσοκομεία εκείνο το κωδικό, το ID100, ας μην ξέρουμε τι είναι, black box είναι για μας το προϊόν. Ταυτοποιήσουμε όμως την εγγραφή με αυτό το ID100, και βίλωμος. Και πάρουμε ένα export από τα συστήματα, την πληροφορία, τι διακινήθηκε στα νοσοκομεία. Είμαι βέβαιος ότι θα διαπιστώσουμε ότι σε ένα ποσοστό άνω του 50% των κωδικών του αρχείου ειδών θα βρούμε σχεδόν ίδιες ονομασίες στα νοσοκομεία. Που σήμερα αυτόματα αυτά δεν μπορούμε να τα βρούμε. Γιατί ο ένας του λέει γάντια χειρουργικά, ο άλλος χειρουργικά γάντια, γάντια κόμμα χειρουργικά, χειρόπια χειρουργικά, κόμμα, ξανακόμμα και το καθεξής. Με αυτό το, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη είναι, που έχει πολύ αρνητική χρειά, αλλά με αυτό το ρουφιάνο, idea και will, μπορείς να ανασύρεις όλη αυτή τη γνώση που υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία. Και να βάλεις και ένα κανόνα και να πεις ότι όπου κατά 80% μιλάνε την ίδια γλώσσα, ας γίνει στο 100%. Είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια της τέταρτης οικονομικής περιφέρειας και η τεράστια δουλειά που έχει γίνει με την κωδικοποίηση. Γιατί γνωρίζω, δεν ξέρω το τελευταίο καιρό του project πώς έχει πάει, αλλά σε αυτό το επίπεδο έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Και ήταν αναγκαίο να γίνει αυτή η δουλειά. Πώς έγινε όμως, με ομάδες ειδικών. Καθίσαν κάτω άνθρωποι και είπαν ότι έστρεψαν το μυαλό τους και είπαν πρέπει να τα βάλουμε έτσι τα πράγματα. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αν κωδικοποιήσεις ένα προϊόν, ας μην το πάω σε άλλες κατηγορίες, και του βάλεις εκείνο το ειδικό χαρακτηριστικό, αν κωδικοποιήσεις, αν προσπαθείς να φτιάξεις αρχείο ειδών γαντιών, εξεταστικών γαντιών του νοσοκομείου. Είναι γάντια, κατασκευασμένα από λάτεξ, γάντια 1, λάτεξ 2, είναι αποστηρωμένα, 3, μη αποστηρωμένα, είναι εξεταστικά, και έχουν πούδρα. Μια χαρά, μέχρι εδώ συμφωνούμε όλα τα αυτά ορίζουν το περιβάλλον. Αν εγώ σας προτείνω ότι ξέρετε να έχει λεπτή πούδρα, μήπως αρχίσουμε λίγο να το φωτογραφίσουμε. Ή αν η πούδρα να έχει διάμετρο όπως τη τόσο, μήπως θα έχουμε κάνει πολύ φωτογραφικό. Φωτογραφικό είναι μόνο για ένα, θα έλεγε κάποιο. Και σας λέω εγώ ότι υπάρχουν δύο και τρεις προμηθευτές που φέρνουν πούδρα με τον πολύ συγκεκριμένο κόπο. Αξίζει το κόπο να μπούμε σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια κατά τον προσδιορισμό του αρχιβιδών.
Εδώ είναι το τεράστιο τεχνικό ζήτημα που υπάρχει. Γι' αυτό είναι ένα αξιοσημείωτη προσπάθεια που γίνεται εδώ, γιατί βάλαμε το χέρι στη φωτιά. Η GMD δεν το βάλε το χέρι στη φωτιά. Τι ισχυρίζομαι? Ότι επειδή μέσα στα νοσοκομεία υπάρχει γνώση, αυτή τη γνώση αυτόματα μπορούμε να την ανασύρουμε. Έχει και πάρα πολλά λάθη, καμιά αντίρρηση. Αλλά τη γνώση την πραγματική μπορούμε να την ανασύρουμε από τα νοσοκομεία. Και ευτυχώς το τελευταίο καιρό κάτι πάει να γίνει και λέει η ΕΠΗ ότι να καταγράφεται και το IDKV. Η διαπίστωση βέβαια από τα νοσοκομεία είναι. Η αρχική αντίδραση των νοσηλευτών των νοσοκομείων, μα δεν υπάρχει καταγεγραμμένο στους προμηθευτές, τους αδικούν τους προμηθευτές. Αν πας στα κλασέρ των τιμολογίων, το βρεις καταγεγραμμένο. Τι έχει σημασία να δεις αν κάποιος δεν καταγράφει το κομβικό και τι το κάνει? Να σου πω μια απάντηση που έχω εγώ, μπορεί να είναι υπερβολική. Αλλά πριν από 4 χρόνια, σε μια αντίστοιχη ημερίδα προς προμηθευτές, ένας προμηθευτής μου είπε ότι ναι, βρε παιδί μου, και γιατί να γράφουμε και το μοντέλο. Δηλαδή το time, αυτό που καταγράφει την ποιο είναι ο κατασκευαστή, το μοντέλο. Γιατί να μην το γράφει? Να μου λέει τώρα, χρειάζεται σκοπάκι για το μοντέλο. Μα τι ήθελε να κάνει ο άνθρωπος και τι κάνει? Δειγματίζει γάτι α, πάει στη μέτρηκα, ψωνίζει γάμα ωμέγα στο 1/4 της τιμής και αυτό είναι που δεν είναι στο νοσοκομείο. Προφανώς και αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να δεσμευτεί ότι αυτό το προϊόν με αυτό το ID προσέφερα, αυτό εγκρίθηκε και αυτό πρέπει να μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο. Και αν κάτι δεν πάει καλά, τότε θα πρέπει να δηλώσω δεν πάει καλά στη. Ο προμηθευτής μου έκλεισε, πήρε φωτιά η Μαλαισία, έγινε σεισμός, δεν έκανε λαγάκι. Ωραία. Δήλωσε το να ξαναξιολογηθεί το προϊόν. Γιατί γίνεται μεγάλη, δεν ξέρω, με προβληματίζει έντονα αυτό το πράγμα. Άρα, ένα άλλο, μια άλλη θετική παρενέργεια είναι για να δούμε ποιοι δεν γράφουν πλέον τους πολιτικούς. Και εκεί μέσα εγώ θα πήγαινα να ψάχνω τα πειράματα. Και θα συντασσόμουν με τους προμηθευτές που λέω ότι δεν μπορείτε στη Λίβδη όλους να μας παίρνετε παραμάζωμα. Εντοπίστε τον ένα, τους 5, τους 10 και στήστε τους στον τοίχο να καθαρίσουν εκεί οι υπόλοιποι επιχειρηματίες είμαστε. Φεύγω από το Μητρό και πάω λίγο σε μια άλλη ηλεκτρονική υποδομή που έχουμε αναπτύξει και έχει να κάνει με τις προδιαγραφές. Προδιαγραφές ιατρολογικών προϊόντων. Η λογική μας είναι ότι δεν θέλουμε προδιαγραφές που να έχουν ατέλειωτο βερβαλισμό, γιατί ο πολύς βερβαλισμός, τα πολλά λόγια καμιά φορά υποκρύπτουν την αλήθεια. Θέλουμε προδιαγραφές όσο γίνεται πιο ξεκάθαρες, δηλαδή σε μορφή πίνακα. Όπου στη μία στήλη του πίνακα γράφουμε τις απαιτήσεις, στην άλλη στήλη τις απαιτήσεις και από εδώ βάζουμε όσο γίνεται περισσότερα νούμερα, αριθμητικά. Να είναι πολύ ξεκάθαρο. Και όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι προδιαγραφές φτιάχνονται από κάποιες ομάδες ειδικών, ανεβαίνουν στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση, όχι για μερικές μέρες, για πάντα. Και έχει σημασία αυτό. Από τότε που ξεκίνησε αυτό το project, το 2009 ήταν που το ξεκινήσαμε, τα σχόλια, όχι, αυτό είναι το 2010, Οκτώβριο του 2010, ή πρώτον λέει κάτι για τον τομοθέρατο. Δανείζομαι τα ονόματα του ελευθερίου, τυχαία. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε, είναι στο ίντερνετ. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί κρινόμαστε όλοι. Δηλαδή μια επιτροπή ειδικών, αν θέλετε, έφτιαξε προδιαγραφές για αξιολογικό τομογράφο. Την ορίσαμε εμείς την επιτροπή. Αυτή είναι η δίκη του χώρου. Μπορεί όμως να μην κάνουν καλή δουλειά. Μπορεί. Ανθρώπινο είναι. Τι κάνουμε? Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους το αναρτούμε και ζητάμε γνώμη από τον κόσμο. Από τον οποιονδήποτε. Μπορεί ελεύθερο καθένας να πει να γράψει. Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε ελέγξει ποιος είναι. Για να αποφύγουμε το σενάριο να δώσει κάποια εταιρεία σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, call. Που κάνουν τηλεφωνήματα να βγουν και να δούμε 700 σχόλια από ένα γραφείο ανώνυμο κάπου κρυμμένο. Όχι, το θέλουμε να φέρει. Και αυτό το πράγμα τι μας έδειξε? Μας έδειξε ότι από τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας τα σχόλια έδειξαν ότι είχαμε κάποια προβλήματα στις προδιαγραφές. Τι είδαμε στην επόμενη έκδοση. Νέα έκδοση, στον αέρα, πάλι σχόλια. Διαφώνησαν οι εταιρείες. Πήγαν γιατροί στην κουβέντα, νοσηλευτές. Νομίζουμε ότι αυτό που το άλλο, αλλά η γνώμη θα είναι δημόσια. Γιατί δεν μπορεί να είναι η επιτροπή που έφτιαξε τις προδιαγραφές εκτεθειμένη 3 ώρα τη νύχτα στο σχόλιο του οποιοδήποτε στο μπαρ, το εύκολο σχόλιο, έλα μωρέ οι αλήτες είναι στημένοι, τα παίρνουν. Αυτό το πράγμα, όπως είναι εκτεθειμένη η επιτροπή, όποιος θέλει να πει άποψη και δικαιούται να πει άποψη, να την πει δημόσια. Και το εξασφαλίσουμε τον χώρο να την πει δημόσια. Και μέσα από αυτή τη δημοσιότητα της απόψεως, εμείς θα κερδίσουμε, θα καθαρίσουμε τις προδιαγραφές μας. Στον βαθμό που είναι δυνατό. Λοιπόν, σας θα ήθελα να σας ενημερώσω με χαρά
ότι για τις μεγάλες κατηγορίες μηχανημάτων, αξιολογικοί, μαγνήτες, γάμα, κάμερες, υπέρυχη κτλ. Τρία χρόνια μετά, πόσο είναι, 2,5 χρόνια μετά, οι εταιρείες εμπορίας τους μάζεψε η ΕΠΗ και είπαν ότι οι προδιαγραφές είναι εξαιρετικές αρκεί να μην τις πειράξει. Μην βάλετε χέρι δηλαδή στις προδιαγραφές χωρίς λόγο. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί η ίδια η αγορά έρχεται και λέει δεν μου κάνουν προδιαγραφές. Δυστυχώς είχαμε φαινόμενα πειράγματος από το προδιαγραφό και μάλιστα από θεσμικούς φορείς και όχι από νοσοκομεία και αυτό είναι κακό από την ΕΠΗ συγκεκριμένα. Αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε είναι ότι η ΕΣΑΗ τα σχόλια θα μένουν στον αέρα. Και έχει ένα ενδιαφέρον και για τους προμηθευτές, οι οποίοι αλλάζουν εταιρεία καμιά φορά, αλλάζουν προϊόν. Και ενώ έβριζαν μια τεχνολογία, τώρα θέλουν αυτή την τεχνολογία. Είναι στον αέρα τα σχόλια, όχι για λίγες μέρες, για πάντα. Και το έχουμε πει από την αρχή, είμαστε καθαροί σε αυτό. Αυτές είναι οι συνθήκες του παιχνιδιού. Εδώ βλέπετε προδιαγραφές για διάφορα προϊόντα που έχουν εκπονηθεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την ποσότητα. Θέλουμε κι άλλα, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να σας πω όμως ότι κάποιοι δεν θέλουν να το δείτε το πληροφορικό προϊόντα. Δουλεύει με παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Άρα οι πόροι που έχουμε είναι πιο περασμένοι, αν όχι περιορισμένοι. Και ελπίζουμε σε βελτίωση των πόρων μας μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών και να γίνει πιο συγκεκριμένο, γιατί είναι πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα. Προσδοκούμε στην δημιουργία ενός πραγματικού μικρού προμηθευτών. Να κρατάμε δηλαδή για λογαριασμό τους το σύνολο των απαιτητών χαρτιών του Προεδρικού Διαδικασμού 60, 112 και όλη τη νομοθεσία. Φορολογική, ασφαλιστική και ολόκληρα. Λένε οι ίδιοι προμηθευτές, που τους κοστίζει πάρα πολλά λεφτά αυτό το πράγμα. Εμείς με ένα μικρότερο κόστος μπορούμε να κρατάμε για τον λογαριασμό τους. Χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση στην Ελλάδα με τον Υπουργό την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι πολύ κοντά πιστεύω στο να γίνει και αυτό το πράγμα εξυπηρετεί εξαιρετικά. Μειώνει τη γραφειοκρατία. Επιτρέπει στους προμηθευτές να μειώσουν τα κόστη τους και κυρίως αυξάνει τον ανταγωνισμό. Γιατί είναι ένα κακό σενάριο να παίρνει ένας φάκελος δικαιολογικός στο νοσοκομείο και ξαφνικά να βλέπει ότι λείπει το πιστοποιητικό της μη πτώχευσης. Γιατί κάπου τραβήχτηκε και δεν ήταν αριθμημένες στις σελίδες ενδεχόμενα. Ούτε αξίζει τον κόπο να χάνουμε δύο μήνες να ψάχνουμε τα δικαιολογικά. Πάμε κατευθείαν στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, να μην έχουμε εκείνο τη δικαιολογία. Ότι ένας διαγωνισμός κρατιέται τρία χρόνια πίσω γιατί ακόμα στα δικαιολογητικά έχουμε ζητήματα και μια αίσθηση των δικαιολογητικών και πράξη καθαρίσματος των εξαιρέσεων. Ελπίζουμε όμως να το παρέχουμε αυτό ως υπηρεσία να κάνει αμοιβής και να έχουμε πόρους για να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Ναι, η αγορά του εξοπλισμού, η αγορά των προϊόντων δεν είναι παρά η κορυφή του παγόπουλου. Έτσι, το υπόλοιπο παγόπουλο έχει κρυφά κόστη. Κόστη συντήρησης, κόστη αναλωσίμων, κόστη προσωπικού και ούτω καθεξής. Όμως για να μιλάμε σοβαρά, χρειαζόμαστε δεδομένα. Μόνο στον Θεό πιστεύω. Όλοι οι υπόλοιποι φέρετε δεδομένα, λένε οι συνέδριοι. Αυτό που σας έχουμε και δική μας πλευρά να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε μια γλώσσα επικοινωνίας ώστε να υπάρξουν. Γιατί αν πρέπει να φτιάξουμε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για την επόμενη πενταετία για το νέο ΕΣΠΑ, είναι και αυτό μια κουβέντα με την υγεία. Θα πρέπει να ξέρουμε πόσο αναλώσιμο, είπε ο κ. Κυγγελίδης προηγουμένως, ότι είναι μια σοβαρή δουλειά η κατάσταση του προϋπολογισμού. Να είμαστε ειλικρινείς, τι κάναμε μέχρι το 2009 περίπου, τι είχαμε πέρσι, βάλει ένα 5% παραπάνω. Από το 2009 και μετά, τι είχαμε πέρσι, βγάλει ένα 5%, γιατί μας λένε περικοπές. Εκείνο το αρχικό όμως ποσοστό, εκείνο το αρχικό αλφα πώς προέκυψε, είναι άγνωστο. Έτσι. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αν έχουμε κωδικοποιήσεις σωστές και κωδικοποιήσεις επίπεδο προϊόντων, μπορούμε να ξέρουμε στο αναλώσιμο τι ξοδέψαμε πέρσι, στα μηχανήματα, ποια μηχανήματα έχουμε και πόσο μας κοστίζουν αυτά σε επίπεδο αναλωσίμων. Με βάση αυτά τα πράγματα είναι μια βασική πληροφορία για να πεις ότι φτιάχνουν προϋπολογισμό ή πηγαίνοντας στο παραπέρα, κάνουν επενδυτικό σχεδιασμό. Είναι ένα μοντέλο προτινόμενο για επενδυτικό σχεδιασμό, για αξιολόγηση αναγκών αν θέλετε. Μπορεί να ακούγεται πολύ φιλόδοξο, αλλά οι συνθήκες είναι τόσο πιεσμένες που θέλω να πιστεύω ότι τρέχοντας για αυτά τα πράγματα και όχι με εγκυκλίους, με αποτέλεσμα των οποίων είναι να καταγράφουμε αποθήκες, παραμονές, Χριστουγέννων, πόσο κάτι έχουμε, με τέτοια δημιουργικά πράγματα μάλλον έχουμε κάποιες ελπίδες να πάμε καλά. Ευχαριστώ πολύ.